Γεια σας, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς θα μεταφέρουμε τα αρχεία εγκατάστασης του WordPress στο διακομιστή στο παγκόσμιο σχολικό δίκτυο. Έχω ήδη εγκαταστήσει το πρόγραμμα για μεταφορά αρχείων μέσω FTP. Έχω κατεβάσει το αρχείο εγκατάστασης του WordPress σε συμπιασμένη μορφή και το έχω εξάγει στην επιφάνεια εργασίας μου σε μορφή αρχείων. Βλέπω εδώ τα αρχεία της εγκατάστασης WordPress. Όλα αυτά τα αρχεία και οι φακέλη πρέπει να ανεβούν στο διακομιστή που έχει ο κάθε χρήστης του παραλληλικού σχολικού δικτύου. Λοιπόν, ξεκινώ το πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων μέσω FTP. Το file protocol το αφήνω όπως είναι. Για host name βάζω users.sh.gr. Αυτό ισχύει για όλους τους χρήστες παραλληλικού σχολικού δικτύου. Όταν πρόκειται για να φτιάξουμε π.χ. θέλουμε να κάνουμε ιστοσελίδα για το σχολείο μας, το hostname είναι διαφορετικό. Είναι το domain name που έχει κάθε σχολική μονάδα στο παραλληλικό σχολικό δίκτυο. Αλλά για μας, για τους χρήστες, ισχύει το ίδιο. Είναι το ίδιο για άλλους. Είναι το users.sh.gr. Βάζουμε το όνομα χρήστη που έχουμε στο παλαιρήνιο σχολικό δίκτυο και τον κωδικό που έχουμε για το λογαριασμό μας στο παλαιρήνιο σχολικό δίκτυο. Πατάμε login και αν όλα πάνε καλά θα γίνει η σύνδεση. Για να φέρω το παράθυρο λίγο διαφορετικά. Εδώ δεξιά είναι τα αρχεία που έχω στο διακομιστή μου. Και εδώ αριστερά είναι τα αρχεία που έχω στον υπολογιστή. Εγώ θα αλλάξω το φάκελο του υπολογιστή να πάω στην επιφάνεια εργασίας. Και θέλω λοιπόν να ανεβάσω αυτά τα αρχεία στο διακομιστή. Τώρα, εδώ κάποια πράγματα να πω πριν αρχίσουμε τη μεταφορά. Εάν δεν έχετε φτιάξει ποτέ ιστοσελίδα στο παραλληλικό σχολικό δίκτυο, αυτός ο χώρος θα είναι άδειος ή θα έχει κάποιους άλλους φακέλους του συστήματος και δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή τι έχει. Αν έχετε όμως ήδη ιστοσελίδα και τη χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να προσέξετε να μην χαλάσετε την ιστοσελίδα, δηλαδή να μεταφέρουμε τα αρχεία του WordPress, αλλά να μην πειράξουμε την ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα σας. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχουν ήδη στο σελίδα και τη χρησιμοποιούν θα ξέρουν ότι ποιοι θα έχουν εδώ ένα φάκελο Joomla ή κάτι άλλο με την ιστοσελίδα τους. Για αυτούς λοιπόν προτείνω να μεταφέρουν το φάκελο ολόκληρο όπως είναι το WordPress να πάει εδώ. Εάν δεν έχετε ιστοσελίδα, καλό είναι, θα είναι να μεταφέρουμε όχι το φάκελο, αυτά που έχει μέσα ο φάκελος όλα. Καταλάβατε. Δηλαδή να μπουν όλα τα αρχεία κατευθείαν στον αρχικό μας φάκελο στο παλιό σχολικό δίκτυο. Εγώ λοιπόν δεν έχω κάποια ιστοσελίδα, άρα λοιπόν θα μεταφέρω όχι τον φάκελο ολόκληρο του WordPress, τα αρχεία που έχει μέσα, δηλαδή θα επιλέξω όλα αυτά εδώ και θα πατήσω δεξί κλικ Upload. Εδώ πατάω OK και αρχίσει η διαδικασία μεταφοράς των αρχείων. Αυτό θα παίρνει κάποιο χρόνο. Εδώ μας δείχνει την ταχύτητα που πιάνει το δίκτυο. Α, βλέπω ότι στη δική μου περίπτωση πάει πολύ γρήγορα, γιατί είμαι σε ένα γρήγορο δίκτυο. Είναι απόγευμα, είναι και αργία σήμερα. Σε εσάς μπορεί να καθυστερήσει παραπάνω, να πάρει 10 λεπτά, 15, μισή ώρα, αναλόγως. Καλό θα είναι να παρακολουθούμε τη διαδικασία μεταφοράς, να δούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Ωραία, και τώρα βλέπω ότι σχεδόν έχω τελειώσει. Έχει τελειώσει λοιπόν η διαδικασία μεταφοράς. Τα αρχεία έχουν μπει, βλέπω εδώ δεξιά, στο διακομιστή μου, στο παλαιό σχολικό δίκτυο. Είναι κάποια αρχεία και είναι βασικά η εγκατάσταση είναι αυτή εδώ, οι τρεις φακέλοι. Admin, Content και Includes. Οι υπόλοιποι υπήρχαν, δεν τους πειράζω. Και λογικά, συγγνώμη,
Λογικά τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του WordPress. Και επίσης, εφόσον έχω κάνει αυτό το δύσκολο βήμα, δεν χρειάζεται πια, δεν θα ξαναχρειαστεί να κάνω κάποια διαδικασία, να ανεβάσω κάποια αρχεία στο σερβερ. Εάν κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να επαναλάβω τη διαδικασία αυτή και να γράψω ξανά τα αρχεία στο σερβερ. Επίσης, αν πάλι τα πράγματα δεν πάνε πάλι καλά, μπορώ να σβήσω πριν τα αρχεία μου, τα αρχεία που έχω ανεβάσει και να τα ξανανεβάσω. Αλλά καλύτερα μπορώ να τα ανεβάσω κατευθείαν και απλά να τα αντικαταστήσω.